έρχονται σε κλιματικές δράσεις. Κατά συνέπεια νομίζω ότι τώρα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, με ψυχραιμία και με απόλυτο βέβαια σεβασμό στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες που πρέπει και σε όσους πρέπει, τόσο για την δολοφονία του Παύλου Φίσα, αλλά και για μια σειρά άλλες εγκληματικές δράσεις. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε την τεκμηρίωση που θα υπάρχει, έτσι. Νομίζω ότι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτή τη στιγμή της Χρυσής Αυγής θα είναι και το μέτρο αξιολόγησης της ίδιας μας της δημοκρατίας. Θα δούμε και τη νομική διάσταση, αλλά θα ήθελα την εκτίμησή σας για τις πολιτικές εξελίξεις που πυροδοτεί αυτή η υπόθεση. Να σας πω, θα σας έλεγα ότι η αντιμετώπιση των εγκληματικών δράσεων θα έπρεπε να μην σχετίζονται με πολιτικές εξελίξεις, διότι αν ο καθένας προσπαθήσει αυτό που θα έπρεπε να κάνει η δημοκρατία μας εδώ και χρόνια σε φαινόμενα και δράσεις που ήταν γνωστά και έκλεινε τα μάτια, προσπαθήσει τώρα για τους δικούς του λόγους να το εντάξει στους δικούς του σχεδιασμούς, αυτό μπορεί να μην είναι και καλό. Άρα λοιπόν είμαστε ως χώρα, ως κοινωνία, ως λαός αντιμέτωποι με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα, όπως είναι το μνημόνιο που εδώ και 3 χρόνια άλλωστε σχετίζεται και έχει αποτελέσει και το λείπασμα, έτσι ώστε να ανθίσει ο καρπός της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει μέσα από ένα τέτοιο πρίσμα να τα προσεγγίσουμε και να δούμε πια ο καθένας πώς τοποθετείται και πώς αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θα τα δούμε βεβαίως όλα, αλλά έχω ακούσει τοποθετήσεις συνταγματολόγων και έγκριτων νομικών, διαφορετικές προσεγγίσεις μάλλον. Έχουμε εδώ και τον κύριο Κατρούγκαλο, να ακούσουμε και τη δική του. Άλλοι λένε πως έρχονται πιο κοντά οι εκλογές με αυτή την εξέλιξη, άλλοι λένε πως κλείνει το θέμα των εκλογών. Νομίζω ότι το θέμα της προσφυγής στην λαϊκή ετιμιγορία δεν μπορεί κανείς να το προσεγγίσει μόνο από το θέμα της Χρυσής Αυγής. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολιτικά απονομιμοποιημένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν εφάρμοσε τίποτα από αυτά που είχε πει στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου πέρσι. Καταπάτησε και μάλλον αγνόησε την ίδια την προγραμματική, την υποτιθέμενη προγραμματική πρότασή της. Εφαρμόζει μια πολιτική η οποία υποθηκεύει το μέλλον της χώρας και για τον επόμενο. Αλλά λέτε, όποια και αν λοιπόν είναι η τροπή στο πεδίο της δικονομικής εξέλιξης, δεν πρέπει αυτό να είναι που θα πάει σε τη χώρα σε εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σας λέω, το θέμα των εκλογών πρέπει να το δούμε συνολικότερα. Μάλιστα. Και Σκουρλέτη, πρέπει αυτό να... Αυτό είναι κίνδυνο όμως, και τελειώνω, είναι να προσπαθήσουν κάποιοι να αξιοποιήσουν αυτό το οποίο τόσο καιρό το βλέπαν και δεν το αντιμετωπίζανε, έτσι ώστε να φτιάξουν μια δικιά τους αφήγηση για τις εκλογές, προσπαθώντας να μας κάνουν να ξεχάσουμε ποια είναι τα μεγάλα και τα μείζωνα. Έχω να σας υποβάλω και άλλα ερωτήματα, αλλά τα φυλάω, τα κρατάω για αύριο, κύριε Λεσκουρλέτη. Θα είμαστε μαζί αύριο. Από κοντά. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη επίσημη τοποθέτηση από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Καλώς ήρθατε, κύριε Πλεύρη. Και έχουμε συνδεθεί και με τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Φεστερίδη, είναι ο αντιπρόεδρος.